Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του Ευκλήδη Τσακαλώτου, του Αλέξη Τσίπρα και του Πιέρ Μοσκόβιση, με τον ίδιο να δηλώνει αισιόδοξος και πως με λίγες προσπάθειες μπορούμε να τα καταφέρουμε και πρέπει να τα καταφέρουμε εν ώψη και του κρίσιμου Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέντα. Πραγματικά ολοκληρώθηκαν αυτές οι κατεξοχήν πολιτικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης αλλά και με τον Πρωθυπουργό. Και αυτό το μήνυμα που πήραμε είναι ότι ναι, μεν υπάρχει μια σύγκληση, υπάρχει μια κινητικότητα, ακόμα όμως τίποτα δεν έχει κλειδώσει εν ώψη και το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Πάντως, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκανα με την ολοκλήρωση των συναντήσεων, έγιναν σε καλό κλίμα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Η ελληνική κυβέρνηση είχε στα χέρια της ως διαπραγματευτικό όπλο τα καλά οικονομικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος, όσο και σε αυτή την μικρή ανάπτυξη που κατέγραψε η ελληνική οικονομία σύμφωνα και με τα στοιχεία της Eurostat. Και σε αυτό στήθηκε η κουβέντα ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα συμφωνήματα. Η ελληνική οικονομία φαίνεται να κινείται προς σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον με βάση τους αριθμούς, και αυτό ήταν ένα επιχείρημα απέναντι στον Ευρωπαίο Επίτροπο. Από την άλλη, όμως, δεν ήταν και όλα ρόδινα, να είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό. Φαίνεται ότι μέχρι το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου θα έχουμε αρκετά τζαζαρίσματα, θα έχουμε αρκετές διαπραγματεύσεις. Είδαμε και τις χθεσινές δηλώσεις του Γερούντα Έσεμπλουμ, ο οποίος είπε ότι δεν αναμένεται μια ολοκληρωμένη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Πάντως, ακόμα και σε επίπεδο Κομισιόν φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων, καθώς ο Πιέρ Μοσκόβιση επικοινώνησε με τον Γερούντα Έσεμπλουμ, του ζήτησε ουσιαστικά εξηγήσεις για τις δηλώσεις που έκανε και φαίνεται ότι ο κύριος Μοσκόβιση είναι πιο κοντά στην λογική ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση, ακόμα και μια πολιτική λύση την ερχόμενη Δευτέρα, που θα προλιάνει το έδαφος αφενός για την επιστροφή των θεσμών και αφετέρου για μια ολοκληρωμένη λύση, προφανώς όχι πλέον μες στο Φλεβάρι, το έχουμε χάσει αυτό το ορόσημο, αλλά μέσα στο Μάρτιο. Το σημαίνει βέβαια ότι έχουμε χάσει και το ορόσημο της ποσοτικής χαλάρωσης το Μάρτιο, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως, με βάση τις δηλώσεις του Μοσκοβιστή και όταν έκανε λόγο για προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές, ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης επιπλέον μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση. Διπλωμάτης ο Πιέρ Μοσκόβιση, αλλά άφησε την αιχμή αυτή και όταν μιλάμε για επιπλέον μέτρα, μιλάμε για φορολόγητο και μιλάμε για συντάξεις. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά ζητούν η θεσμία. Από την άλλη, η ελληνική πλευρά ζητάει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό που μένει να δούμε πλέον σε πολιτικό επίπεδο, αν θα πάμε σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, στη λογική παίρνουμε μέτρα, παίρνουμε όμως και κάποια ωφέλη ή παίρνουμε περιορισμένα μέτρα τα οποία μπορεί να τα αντέξει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουμε αντίστοιχα περιορισμένα ωφέλη, είτε αυτό αφορά μόνο την ποσοτική χαλάρωση, είτε κάποιες δηλώσεις για το χρέος και ένα βλέπουμε για την ποσοτική χαλάρωση. Πάντως όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν, έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα μέχρι, αφού ολοκληρωθεί το Eurogroup της Δευτέρας και σίγουρα θα έχουμε μια μέρες μπροστά μας και ένα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο με πολύ παρασκήνιο πολιτικό, καθώς φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θέλουν τη Δευτέρα να λήξει το Eurogroup με κάτι που να μοιάζει με προκαταρκτική συμφωνία και ενδεχομένως μια κίνηση προς τη λύση. We'll be right back.